Κύριε Σιδηράκη, εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να περιληφθούν και άλλα θέματα, όπως λόγω χάρη το άρθρο 16, το άρθρο 24, ναι, ο διαχωρισμός κράτους εκκλησίας ενδεχομένως? Κοιτάξτε, η κάθε φορά συνταγματική αναθεώρηση έχει και ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, έχει, ναι, μια συγκεκριμένη στόχευση. Για παράδειγμα, και έχει και μια συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα. Προφανώς και ιδεολογική, θα έλεγα. Η προηγούμενη, για παράδειγμα, συνταγματική αναθεώρηση αφορούσε περισσότερο θέματα οικονομίας, την νομισματική ένωση κτλ. Το 2001, ναι, ήταν ευρεία, ήταν πιο μεγάλη. Ναι, είχε, ναι, είχε όμως μια συγκεκριμένη στόχευση. Ναι, ήταν και. Γιατί. Γιατί πάντα και από τις οι αστικές κυβερνήσεις στην περίοδο εκείνη ήθελαν να θωρακίσουν συνταγματικά την ολοκλήρωση, να το πω έτσι, την οικονομική, νομισματική της χώρας μας στην, ναι, Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά με όλο αυτό το αντιλαϊκό περιεχόμενο που περίκλει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση. Η παρούσα συνταγματική αναθεώρηση όμως. Το ΚΚΕ βέβαια είχε στηρίξει πολλά άρθρα της τότε. Όχι πολλά, ενώ. Κοιτάξτε, όχι. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, θέσαμε το πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο. Καλά, το πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο για το τι πραγματικά αποτελεί το σύνταγμα της χώρας μας. Και τώρα, για παράδειγμα, είπαμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα πραγματικά δημοκρατικό προοδευτικό σύνταγμα στα πλαίσια της εξουσίας του κεφαλαίου των επιχειρηματικών ομίλων, γιατί πέρα από την πολιτική εξουσία, ξέρετε, υπάρχει και οικονομική εξουσία, αυτός δηλαδή που κρατάει τα κλειδιά της οικονομίας, ναι, της χώρας. Άρα λοιπόν η παρούσα συνταγματική αναθεώρηση έρχεται να επιτελέσει τι? Να εξασφαλίσει την κυβερνητική σταθερότητα, τη συνέχεια δηλαδή του κράτους και των κυβερνήσεων, προκειμένου να μην διακόπτεται η άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπήρξαν τριγμοί στο πολιτικό σύστημα στα πλαίσια των τριών μνημονίων που πέρασαν, ενός συνόλου αντιλαϊκών μέτρων που έπληξε, θα έλεγα, τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στη χώρα μας. Αυτή η πολιτική συνεχίζεται και θα είναι ιστοδυνεκές μέχρι το 2060, για την οποία πολιτική έχουν δεσμευτεί, έχουν συμφωνήσει, έχουν προσυπογράψει και νομοθετούν, νομοθέτησαν, νομοθετούν και θα συνεχίσουν να νομοθετούν μέχρι το 2060 όλα τα αστικά κόμματα. Στην παρούσα περίπτωση αναφερόμαστε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στην κυβέρνηση προηγούμενα του ΣΥΡΙΖΑ και οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση προκύψει στην πορεία. Τι όμως χαρακτηριστικό υπήρξε σε αυτή τη συζήτηση? Παρόλο που επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί ένα κλίμα αντιπαράθεσης ανάμεσα στα δύο κόμματα, όχι όλο τυχαία, και το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, υπήρξε σύμπτωση στο θέμα, για παράδειγμα, της αλλαγής της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας και της αποσύνδεσής του από τη διενέργεια των εκλογών. Και αυτό γιατί... Είναι κακό αυτό. Κοιτάξτε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τι είναι. Τι είναι? Φυσικά βρίσκεται, αποτελεί μέρος του πυρήνα της εξουσίας, ναι, αλλά τι στην είναι, Ελλάδα, τι είναι, αλλά από τη στιγμή που δίνεις υπερεξουσίες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παραμένει ωστόσο ανώτατος πολιτιακός παράγοντας. Το μόνο όπλο που έχει είναι να παραιτηθεί για να προκαλέσει εκλογές. Δεν έχει κανένα αυτό άλλο. Που επιδιώκουν. Είναι να πέμψει ένα νόμο και να γίνει. Επιδιώκουν πολιτική, μέσα από αυτή τη συνένεση. Πολιτικό πρόβλημα. Να σταθεροποιηθεί αυτό που σας είπα προηγουμένως, το πολιτικό σύστημα, και να μην επιδέχεται τριγμούς ή απειλές κάθε φορά που προκύπτει μια ασυμφωνία, να το πω έτσι, στα πλαίσια. Δεν της είναι κακό, εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά δεν είναι κακό να υπάρχει σταθερότητα στο πολιτικό σύστημα. Εξαρτάται από ποια σκοπιά. Η σταθερότητα στις κυβερνήσεις, αν μου επιτρέπετε, είναι προς όφελος και των πολιτών, βεβαίως, και του πολιτικού συστήματος και γενικότερα των ισορροπιών. Έτσι, αυτό, αν το δείτε εσείς από την πλευρά τη δική σας ως κόμμα που αποτελείται το original κόμμα, να το πω έτσι, της εξουσίας του κεφαλαίου στην Ελλάδα, βεβαίως θέλετε πολιτική σταθερότητα. Πάντως θα μου επιτρέψετε να σας πω. Απρόσκοπτη συνέχιση των αντιλαϊκών πολιτικών. Αν το δω από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που υπηρετεί πολιτικά, ιδεολογικά, αλλά και στην πράξη τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, λέω όχι, δεν θέλω να υπάρξει τέτοιου είδους πολιτική σταθερότητα για τη συνέχιση των αντιλαϊκών πολιτικών. Ό,τι αποφασίσει ο λαός. Αν ο λαός αποφασίσει αλλαγή. Εδώ, αν ο λαός αποφασίσει, ο λαός, όχι κάποιος δεύτερος, τρίτος,
ομάδα εδώ, να αποφασίσει. Είναι ο λαός να αποφασίσει. Εδώ είναι κουκιά μετρημένα. Αυτοί που είναι στη Βουλή, εσείς, εγώ, η Τζίνα, ο κύριος Λαζαρίδης, είμαστε εκπρόσωποι του λαού. Μας ψήφισαν μερικές χιλιάδες άνθρωποι. Εμένα μην με βάζεις, γιατί είναι αντιπροσωπευτικό το σύστημα. Θα σου πω τι εννοώ, μην με βάζεις. Λοιπόν, μερικές χιλιάδες άνθρωποι μας έστειλαν να τους εκπροσωπούμε. Είμαστε οι πατέρες και οι μητέρες του έθνους. Έτσι δεν είναι. Αντιπροσωπεύουμε μερικές χιλιάδες ανθρώπων. Αυτοί έχουν εμπιστοσύνη στην κρίση μας και λένε ουσιαστικά σε εξουσιοδοτώ να λειτουργήσεις για μένα ως αντιπρόσωπός μου και να μου εκλέξεις ή να μην μου εκλέξεις πρόεδρο. Πού είναι το κακό σε αυτό? Αυτό το θέμα, η συγκεκριμένη συνταγματική αναθεώρηση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή τι, υπάρχει ο κίνδυνος να δώσεις παραπάνω αρμοδιότητες από ό,τι έχει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι με αυτή την πράξη, αναθεώρηση, με αυτή τη συνταγματική, με την αλλαγή αυτού του άρθρου του συντάγματος, υπάρχει ο κίνδυνος να δώσεις διευρυμένες αρμοδιότητες σε μια άλλη αναθεώρηση της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν θα είναι σε μια άλλη αναθεώρηση. Ακόμα και αν είναι σε μια άλλη αναθεώρηση. Αυτό τι σημαίνει? Ακόμα αν είναι και σε μια άλλη αναθεώρηση, προφανώς, με το παρόν άρθρο έτσι όπως διαμορφώνεται, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και σε μια επόμενη συνταγματική αναθεώρηση να πάρει αρμοδιότητες. Βέβαια το ζήτημα, να σας πω, για να μην τρέφουμε αυταπάτες, τουλάχιστον εμείς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, είναι στον πυρήνα του πολιτιακού συστήματος. Ναι. Εμείς διαφωνούμε και με τα χαρακτηριστικά που έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, διαφωνούμε και με τον πυρήνα του πολιτικού συστήματος, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα σύστημα εκμεταλλευτικό. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Από εκεί και μετά όμως. Ήθεσε ο πρόεδρος όμως να μένει έξω από την πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση. Κύριε Παπαχρήστο, το Σύνταγμα του 1975 ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο και παραμένει έτσι, ως προς την ανάγκη να υπάρχουν ευρύτερες συνενέσεις για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θέλω όμως να πω σε αυτή τη συζήτηση εκφράστηκε η συνένεση και η σύγκληση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα που σας είπα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο, για παράδειγμα, είναι στο άρθρο 86. Δεν ψήφισε όμως για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε όμως. Ακούστε να σας πω. Δεν ψήφισε, θέλω να πω το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε να σας πω. Ο πυρήνας όμως, η ουσία για αυτό το άρθρο είναι ότι δεν καταργείται. Δηλαδή τι, ο κάθε υπουργός να έχει την τύχη όπως έχει ο απλός πολίτης. Όχι. Γιατί το λέτε αυτό? Κάνετε λάθος. Δεν ισχύει αυτό. Καλά, εντάξει. Είναι μηδενική η παράγραφη. Όχι. Σε αυτή την περίπτωση, να σας πω πολύ συγκεκριμένα. Όπως λέτε για τη θωράκιση του βουλευτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια πρόταση για κατάργηση απλώς της αποσβεστικής προθεσμίας. Ναι. Δηλαδή τη σύνολη παραγραφή. Ακούστε με να σας πω. Είναι ημιτελές. Κατά την άποψή μας. Κατά την άποψή μας θα έπρεπε το άρθρο 86 να καταργηθεί πλήρως. Από πού συνάγεται αυτό? Πάρτε το παράδειγμα της υπόθεσης Νοβάρτη. Γιατί μετατρέπεται σήμερα η Βουλή σε ένα δικαστικό εισαγγελικό σώμα? Γιατί ακριβώς έχουν μετατρέψει με βάση το άρθρο 86, δίνει τη δυνατότητα στη Βουλή να μετατρέπεται σε εισαγγελικό σώμα. Από την άλλη, θεωρείτε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους, αν θέλετε, προστασία σε όσους ασκούν? Και μισό λεπτάκι. Καθαρός ουρανός σας τραπέζι, δεν φοβάται. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε θέση ευθύνης μπορεί να αντιμετωπίσει και ακριβώς και την. Και από ανθρώπους που μπορεί να είναι, εν πάση περιπτώσει, άλλες εξουσίες. Κοιτάξτε, δεν είμαι υπουργός πολιτισμού, είμαι υπουργός άμυνας, οικονομικών. Κάποιος ο οποίος χάνει μια δουλειά με θεωρεί υπεύθυνο. Και με σύνδεση στα δικαστήρια. Δεν πρέπει αυτό να υπάρχει στο πολίτευμα μία είδος πρόνοια. Αν είσαι καθαρός και δεν έχεις μπλεχτεί πουθενά, μα δεν θα έχω υποστεί, υπάρχει όμως όλο αυτό το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Κύριε Συντυχάκη, να σε αφοσιώσει ή να σε δικάσει. Ναι, μα δεν θα έχω υποστεί όμως όλη αυτή την ταλαιπωρία χωρίς να. Μα και τώρα συμβαίνει αυτό. Αν μου επιτρέπετε. Και το τελικό, για να κλείσω εδώ πέρα, και το τελικό της υπόθεσης ποιο είναι? Πάλι με την υπόθεση Νοβάρτης. Ότι ενώ στήθηκε προανακριτική και επί ΣΥΡΙΖΑ, στήνεται προανακριτική και επί Νέας Δημοκρατίας, έκλεισε υπόθεση επί ΣΥΡΙΖΑ,
τα όλα κονταροχτυπήματα και χωρίς να πηγαίνουν στην ουσία του σκανδάλου Νοβάρτης, που είναι το φάρμακο, είναι το κέρδος των φαρμακοβιομηχανιών, έτσι, θα δείτε ότι θα κλείσει και εδώ η υπόθεση. Δεν θα διεκδικηθεί το όλο ζήτημα. Με βάση το πώς προχωρούν σήμερα τα πράγματα. Σας άκουσαμε πολύ. Το ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος ουσιαστικά αποτελεί συνταγματοποίηση τη στρατηγική που σαρώνει τα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα. Περί αυτού πρόκειται. Γιατί στην πραγματικότητα βάζει τον πύχη προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω. Δηλαδή, τι, το δημοσιονομικό μέτρο δεν εξασφαλίζει συνταγματικά, παρόλο την υποκρισία περί ισότητας στην υγεία, στην παιδεία, στους μισθούς κτλ. Δεν εξασφαλίζει ούτε μόνιμη και σταθερή δουλειά, ούτε μισθό, συντάξεις, προκειμένου να ζει ο άλλος με αξιοπρέπεια. Κατά τη γνώμη σας, πού θα έπρεπε να είναι, στα πόσα χρήματα θα έπρεπε να είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα? Το ζήτημα ποιο είναι, το κριτήριο για μας. Για μένα θα ήταν 2.000. Για εσάς πώς θα ήταν? Πάντως υπάρχει ένα μέτρο που έχει να κάνει με τη φτώχεια, με το όριο της φτώχειας και τα λοιπά. Τώρα με ακρίβεια δεν μπορώ να σας πω. Μπορώ να σας πω με το εξής, ότι το κριτήριο για να καθορίσεις το ύψος του μισθού που να καλύπτει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες και γιατί κάθε φορά που έχει ο λαός σύνταγμα. Για την παιδεία, για την υγεία, για την κοινωνική ασφάλιση και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της αστικής τάξης και του κεφαλαίου στην Ελλάδα. Και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όλα τα νομοσχέδια που έχει φέρει μέχρι σήμερα, που κατά βάση τα έχει στηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο προϋπολογισμός που φέρνει, το φορολογικό νομοσχέδιο που θα φέρει, αποτυπώνουν ακριβώς αυτή την πολιτική υπηρέτηση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του μεγάλου κεφαλαίου. Το γεγονός ότι μειώνει το φορολογικό συντελεστή των επιχειρήσεων των μεγάλων από 28 σε 24, ότι μειώνει το συντελεστή των μερισμάτων από το 10 στο 5% από το 15 στο 10 ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε κάνει, το μειώνει τώρα από το 10 στο 5 και πάει λέγοντας με φαραωνικά πλεονάσματα που μόνο για το δεκάμινο Γενάρη-Οκτώβριο-19 έχουμε 5,74 δισεκατομμύρια. Δηλαδή αυξάνονται διαρκώς. Επειδή θα πρέπει να κλείσουμε.